Η Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Λις Τρας, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα παραιτηθεί μετά από μόλις 6 εβδομάδες στην εξουσία, μετά από ένα καταστροφικό και γρήγορα ανατρεπόμενο οικονομικό σχέδιο που οδήγησε τη Λίρα σε πτώση και τη συντηρητική κυβέρνησή της στο χάος. Όπως γράφαμε νωρίτερα στο πενταπόσταγμα, υπό πολιορκία βρισκόταν η κυβέρνηση της Λις Τρας με ισχυρές πιέσεις να παραιτηθεί εντός της ημέρας. Έχοντας διοριστεί επίσημα από τη Βασίλισσα Ελισάβετ τη Δεύτερη στις 6 Σεπτεμβρίου, είναι τώρα μακράν η Πρωθυπουργός με τη μικρότερη θητεία στη Βρετανική ιστορία και θα μείνει στη μνήμη ως μία από τις πιο καταστροφικές. Η προσοχή τώρα στρέφεται στο ποιος θα μπορούσε να πάρει τη θέση της, αλλά χωρίς σαφή διάδοχο να περιμένει στα φτερά θα μπορούσαν να υπάρξουν περισσότερες αβέβαιες μέρες μπροστά. Η Τρας, 47 ετών, υποσχέθηκε μια ριζική αλλαγή στην οικονομική τύχη της Βρετανίας, μετατρέποντάς την σε μια χώρα με χαμηλούς φόρους και υψηλή ανάπτυξη που θα απελευθερώσει τις δυνατότητές της μετά το Brexit. Στην πράξη, τα Trussonomics ήταν μια απόλυτη αποτυχία και θα γινόταν ο πολιτικός της επιτάφιος. Ο Υπουργός Οικονομικών της, Kwasi Kwarteng, ανακοίνωσε 45 δισεκατομμύρια λίρες σε μη χρηματοδοτούμενες φορολογικές περικοπές, οι οποίες οδήγησαν σε σπήρα το κόστος δανεισμού της κυβέρνησης, μια έκτακτη παρέμβαση από την Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας και μια επίπληξη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο Kwarteng σύντομα απολύθηκε και ο διάδοχος του Jeremy Hunt άρχισε να αντιστρέφει σχεδόν όλες τις αμφιλεγόμενες πολιτικές. Παρά την αναστροφή, η Βρετανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες αυτού του σχεδίου με πληθωρισμό ρεκόρ και αυξημένα επιτόκια στεγαστικών δανείων. Ενώ ήταν στο αξίωμα, η Τρας έγινε φιγούρα γελιοποίησης σε σύγκριση με ένα σάπιο μαρούλι με μια ξανθή περούκα σε ένα κόλπο εφημερίδων Tabloid. Το προσωπικό της ποσοστό αποδοχής έπεσε στο μείον 70 σύμφωνα με δημοσκόπους του YouGov, καθιστώντας την πιο αντιδημοφιλή ηγέτη κόμματος στη Βρετανική ιστορία. Το Εργατικό Κόμμα της Αντιπολίτευσης εκτινάχθηκε στα ύψη στις κάλπες καθώς το κυβερνών κόμμα των συντηρητικών πυθίστηκε. Κέρδισε την κούρσα για την ηγεσία του συντηρητικού κόμματος και έγινε πρωθυπουργός εξορισμού. Στο άγραφο σύνταγμα της Βρετανίας, ο αρχηγός του κόμματος με τις περισσότερες έδρες στη Βουλή των Κοινοτήτων καλείται να ηγηθεί της εκτελεστικής του εξουσίας. Τώρα οι συντηρητικοί, γνωστοί ως Tories, θα ξεκινήσουν την αναζήτηση του πέμπτου ηγέτη τους σε 6 χρόνια, ένδειξη της πολυτάρχης πολιτικής ζωής της Βρετανίας από το δημοψήφισμα του 2016 για την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένοι Tories έχουν προειδοποιήσει να μην επιλέξουν τον επόμενο ηγέτη τους, χωρίς να επιτρέψουν στον Βρετανικό λαό γενικά να πει τη γνώμη του. Οι περισσότεροι πρώην πρωθυπουργοί επιλέγουν είτε να παραμείνουν υποστηρικτές μέλος του κοινοβουλίου χωρίς κυβερνητική θέση που εκπροσωπεί την περιφέρειά τους, είτε να παραιτηθούν προκαλώντας ενδιάμεσες εκλογές. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.